Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από την πρώτη ώρα της εκλογής μου, στόχος δικός μου και της διοίκησής μου ήταν να αποκτήσουμε ξανά στην πόλη μας την κανονικότητα. Να αποκαταστήσουμε τη χαμένη κανονικότητά της. Κάθε διοίκηση οφείλει να παρουσιάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και όπως ορίζει ο νόμος το έργο της. Οφείλουμε τρόπο συγκεντρωτικό και συστηματικό να παρουσιάζουμε συνοπτικά όλα όσα έχουμε κάνει, ώστε τόσο το σώμα, όσο όμως και κυρίως οι δημότες της πόλης να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν τι έχει γίνει, να αποτιμούν το έργο, τις προσπάθειες, ακόμα και τις πιθανές παραλήψεις, τα όποια λάθη. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε σε αυτόν τον απολογισμό το έργο του πρώτου τετραμήνου της διοίκησής μας, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Αυτή είναι άλλωστε και εκ του νόμου υποχρεώσεις μας, όπως αναφέρεται στον νόμο, απολογισμός δημοτικής αρχής. Μιλάμε για ένα τετράμινο γεμάτο με προκλήσεις, δυσκολίες, αλλά θέλω να πιστεύω και σημαντικές επιτυχίες. Σε έναν άλλο χρόνο, όπως άλλωστε προβλέπετε από τις διαδικασίες, θα παρουσιάσουμε τον απολογισμό ενός ολόκληρου έτους, γιατί για μας η διαδικασία αυτή, πέρα από το τυπικό του πράγματος, είναι μια ουσιαστική διαδικασία. Η δική μας διοίκηση δεν σκοπεύει να αφήσει καμία απολύτως περίοδο χωρίς απολογισμό, χωρίς να μπει στη βάσανο να συγκεντρώνει και να παρουσιάζει το έργο της, μικρό ή μεγάλο. Υποχρέωση που πολλές φορές δεν τηρήθηκε. Αν ανατρέξει κανείς θα δει πως υπάρχουν περίοδοι για τις οποίες απουσίαζε το συγκεντρωτικό απολογιστικό κείμενο. Υπήρξαν χρονιές που ο απολογισμός έγινε περίπου 2 χρόνια μετά. Αλλά να πω και κάτι άλλο, όχι τόσο σε εσάς, όσο απέναντι στον λαό της πόλης μας, ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στη λογοδοσία. Κάτι το οποίο θα ξεκινήσουμε να κάνουμε από το Σεπτέμβριο σε κάθε κοινότητα της πόλης μας. Ο απολογισμός που κρατάτε στα χέρια σας, να σας πω ότι επιλέξαμε να είναι σε ηλεκτρονική μορφή για προφανείς λόγους, καταδεικνύει τα γρήγορα αντανακλαστικά, τη μεθοδικότητα και την επιμέλεια που δείξαμε στα κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας. Γνωρίζαμε πολύ καλά ότι η Θεσσαλονίκη περίμενε από εμάς έργο από την πρώτη μέρα, χωρίς καμία περίοδο χάριτος και με πολύ μεγάλη αγωνία για όσα επρόκειτο και έπρεπε να γίνουν. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε και εμπολής πετύχαμε να δομήσουμε μία αυτοδιοικητική ατζέντα και να αναδείξουμε σειρά ζητημάτων που απασχολούν τη χώρα μας για πολλά χρόνια. Προσπαθήσαμε να καταστήσουμε αυτή την ατζέντα σημείο αναφοράς σε ένα πολυδιασπασμένο πολιτικό σκηνικό, διεκδικώντας την ψήφο των Θεσσαλονικαίων και δίνοντας προεκλογικά ακόμα τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αποδοτικής λειτουργίας του Δήμου μας. Απαντήσαμε με επάρκεια στον διαφαινόμενο κίνδυνο ακυβερνησίας λόγω των αριθμητικών και πολιτικών δεδομένων που προέκυψαν από την κάλπη του περσινού Ιουνίου και διαμορφώσαμε ένα νέο διοικητικό σχήμα με συνεργασίες και συγκλήσεις χωρίς να χαθεί ο ελάχιστος ωφέλιμος πολιτικός χρόνος, χωρίς να διαπιστωθεί κενό εξουσίας. Όπως θα θυμούνται πολλοί, το εκλογικό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη στις 2 Ιουνίου 2019. Η αριθμητική και πολιτική γεωγραφία που δημιουργήθηκε μετεκλογικά με την εφαρμογή της καταστροφικής απλής αναλογικής, ελπίζω για πρώτη και τελευταία φορά, αποτέλεσε πολλές φορές παράδειγμα σε αιτιολογικές εκθέσεις τροπολογιών για τις μετέπειτες παρεμβάσεις στον κλεισθένη. Το λέω αυτό για να καταδείξω ότι αυτό που καταφέραμε, να έχουμε δηλαδή μια συμπαγή αρχή από την ανάληψη της θητείας μας, δεν ήταν κάτι αυτονόητο. Δεν ήταν κάτι απλό. Και να έρθουμε σήμερα στο σημείο, κάθε αναφορά στο Δήμο μας, από παράδειγμα προβληματισμού και πιθανής αστοχίας, να έχει ένα θετικό πρόσημο. Από την αρχή της θητείας καταστήσαμε σαφείς τους στόχους, τις προτεραιότητες και την ιεράρχηση των ζητημάτων. Από τον παρόντα απολογισμό θα αντιληφθείτε ότι ενεργούμε με βάση αυτή τη στοχοθέτηση. Θα δείτε τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης της καθαριότητας, τις πρόδρομες εργασίες και ενέργειες μιας διοικητικής μεταρρύθμισης και αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τον πολίτη, την προσπάθεια ανασυγκρότησης των δημοτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή της ΔΕΠΘΕ,
την ανασύνταξη και ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και σειρά άλλων πρωτοβουλειών που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας στο αστικό περιβάλλον. Αν θα μπορούσα με λίγες μόνο λέξεις να περιγράψω την κεντρική ιδέα, τον πυρήνα της δικής μας περίοδου και όχι μόνο αυτού του πρώτου τετραμήνου παρουσιάζουμε σήμερα, είναι η στροφή στην καθημερινότητα. Είναι η συστηματική προσπάθεια που κάνουμε για να φέρουμε στο επίκεντρο τα πραγματικά προβλήματα της πόλης, των πραγματικών ανθρώπων και βέβαια να δώσουμε λύσεις. Γιατί στην πόλη μας, έχω πει πολλές φορές, έχουμε βαρεθεί να γκρινιάζουμε για τα προβλήματα, να γκρινιάζουμε για τις λύσεις. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα για ευταξία, μια έννοια ομπρέλα που περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζεται η πόλη. Γι' αυτό παρεμβαίνουμε άμεσα, σε πρώτο χρόνο, όπου αυτό είναι δυνατό, για να δώσουμε λύσεις. Όπως επίσης για το λόγο αυτό καταπιανόμαστε και με θέματα που μπορεί να μην βρίσκονται στις στενές αυτοδιοικητικές μας αρμοδιότητες, επηρεάζουν όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή των πολιτών. Φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εκείνο το τετράμινο στο οποίο αναφερόμαστε, το ζήτημα της ολοκλήρωσης του Μετρό Θεσσαλονίκης και την αναδιάταξη των αστικών συγκοινωνιών και συγκεκριμένου του ΟΑΣ σε ειδικές συνεδριάσεις με μετοχή φορέων της πόλης, ώστε αφενός να υπάρξει θεσμική ενημέρωση και αφετέρου να υπάρξουν δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης και διαχείρισης των θεμάτων αυτών. Και πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό συντελέσαμε εμείς στο να δρομολογούνται ουσιαστικές λύσεις στα αυτά τα δύο τόσο σημαντικά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή στην πόλη μας. Και πιστέψτε με, θα το κάνουμε αυτό στο μέλλον για ό,τι απασχολεί την πόλη. Όπως επίσης για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν σταματώ να επισημαίνω, να διεκδικώ και να εργάζομαι από τη θέση του Δημάρχου για τις μεγάλες υποδομές και τα μεγάλα έργα της πόλης μας. Πιστεύω ακράδαντα, όπως φαντάζομαι το πιστεύετε όλοι εσείς, ότι η πόλη μας έχει μείνει πίσω. Πιστεύω ακράδαντα ότι όλες οι μεγάλες υποδομές, οι μεγάλες παρεμβάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος ανάπτυξης της πόλης μας, Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι και η δική μου υποχρέωση. Να ελέγχω, να διεκδικώ, να επισημαίνω και από τη θέση του Δημάρχου αυτής της πόλης να επιταχύνω τις εξελίξεις. Η πρόκληση μετασχηματισμού και εξέλιξης της πόλης μας από μια μικρή πόλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας σε ένα οικονομικό, εμπορικό, τεχνολογικό, εκπαιδευτικό και τουριστικό κόμβο περνά μέσα από τα μεγάλα έργα υποδομής. Χωρίς αυτά, τίποτα. Και μάλιστα, οφείλουμε να διεκδικήσουμε όχι μόνο την ολοκλήρωση των έργων που έχουν ξεκινήσει ή αποφασιστεί για την πόλη μας, αλλά να βρισκόμαστε στο τραπέζι του εθνικού σχεδιασμού των μεγάλων έργων επόμενης γενιάς. Στον παρόντα απολογισμό, όπως είδατε από αυτό που έχετε στα χέρια σας, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε μερικές πρωτοβουλίες σημαντικές πέραν της διάρθρωσης του κυρίου Σκημαίνου. Εγώ σας αναφέρω επιγραμματικά, θα αναλάβουν οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων να σας αναλύσουν το πρόγραμμα αυτό. Πρώτον, για την ανάκτηση της ασφαλιστικής ενημερότητας. Ναι, όταν είχαμε παραλάβει τη διοίκηση, ο Δήμος δεν ήταν ασφαλιστικά ενήμερος. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Ανασχεδιασμός και επανεκκίνηση καθαριότητας με ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπήρχε δημοσκόπηση το Σεπτέμβριο του 2019 που όλοι να θεωρούν νούμερο ένα πρόβλημα στην πόλη μας την καθαριότητα. Χαίρομαι πολύ που δεν είναι πλέον. Εξασφάλιση χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης των πρώην στάβλων του Παπάφη μέσω ένταξης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ήδη ολοκληρώνεται η μελέτη εφαρμογής τους ώστε μέσα στο 2021 να δημοπρατήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Μειώσεις δημοτικών τελών. Αυτό που είχαμε τονίσει προεκλογικά, αυτό για το οποίο είχαμε δεσμευτεί, το κάναμε πράξη. Διεξαγωγή ειδικών συνεδριάσεων προηγουμένως στο Δημοτικού Συμβουλίου για σημαντικά ζητήματα της πόλης, που αν δεν είχαμε το πρόβλημα με την πανδημία, οι συνεδριάσεις αυτές θα συνεχιζόταν και στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Και τέλος, τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, κάτι το οποίο ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο και ολοκληρώσαμε με μεγάλη επιτυχία, ούτως ώστε η Θεσσαλονίκη και ο χριστουγεννιάτικος εορτασμός να είναι ένα αντικείμενο το οποίο έπαιζε παντού, από όλους, με πολύ θετική άποψη. Κυρίες και κύριοι, υποσχέθηκα από την πρώτη στιγμή πως θα είμαι ο Δήμαρχος που θα κάνει τη δουλειά, θέλοντας να σηματοδοτήσω μια στροφή
και στην καθημερινότητα, αλλά και στην ενασχόληση με τα προβλήματα που αφορούν το Δημότη. Σε θέματα που καθορίζουν πολύ στην καθημερινότητά του, την καθημερινότητα και του κατοίκου και του επισκέπτη. Αυτή η στροφή έχει γίνει αντιληπτή σε πολλά επίπεδα, σε πολλά πεδία, αλλά αναγνωρίζω ότι χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Υποσχέθηκα άλλωστε πολλή και συστηματική δουλειά, κάτι που κάνω και εγώ και όλοι μου συνεργάτες, πάνω σε κατευθύνσεις και στρατηγικές επιλογές που το κάνουμε πράξη σε καθημερινή βάση. Υποσχέθηκα πως βασικό μας μέλημα είναι να επανεντάξουμε τη Θεσσαλονίκη στους ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους χάρτες, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όχι όμως μένοντας σε άειλες έννοιες και φιλοσοφικές συζητήσεις. Είχα πει σε μια κεντρική προεκλογική μου ομιλία, δεν θέλω να προβάλλομαι εγώ ως δήμαρχος της πόλης, όσο να προβάλλεται η ίδια η πόλη για όλα τα θετικά που κάνει, για όλα αυτά που έχει να προσφέρει. Και η ένταξη αυτή, γιατί στο παρελθόν είχαμε κάποιες τέτοιες ενδείξεις, αλλά δυστυχώς χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, θα φέρει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα και κυρίως θα αποτυπώνεται στη ζωή και στην οικονομία των ανθρώπων. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί έχω την πεποίθηση πως η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει να χάσει άλλο χρόνο. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να αλλάξουμε κατηγορία, να αλλάξουμε επίπεδο. Για να το καταφέρουμε υπάρχει μόνο μια λύση. Δουλειά. Πολλή δουλειά. Χρειάζονται συγκρούσεις με τον κακό μας σε αυτό, με τις παθογένειες, με την κουλτούρα της ακινησίας, της διαρκούς διαβούλευσης, να λέμε για να λέμε. Σύγκρουση με την κουλτούρα του διαρκούς πολιτικού καφενέ, της πολιτικολογίας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ξέρετε, οι κοινωνίες προοδεύουν με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, με οργάνωση και επιμέλεια. Ο καιρός των παχιών αγελάδων έχει παρέλθει εδώ και χρόνια. Το μέλλον το προδιαγράφουν όσοι θέλουν, όσοι μπορούν. Οι πόλεις αλλάζουν όταν δημιουργηθεί μια πλειοψηφία που απαιτεί την αλλαγή, μια κοινωνία υψηλών προσδοκιών. Χαίρομαι που βλέπω ότι οι συμπολίτες μας κρίνουν αυστηρά και όχι σαν διοίκηση λίγων μηνών τη διοίκησή μας. Αυτό ακριβώς θέλαμε. Χαίρομαι επίσης που διαπιστώνω καθημερινά ότι υπάρχουν προσδοκίες, ότι υπάρχει όρεξη. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι η πόλη του παρελθόντος. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι η πόλη των χαμένων ονείρων. Είμαστε εδώ, εγώ ως δήμαρχος, συνολικά η διοίκηση, για να υλοποιήσουμε κάθε προεκλογική δέσμευση, κάθε δέσμευση που φέρουμε σε αυτή την αίθουσα. Για να αισθανθούν όλοι οι δημότες, αλλά και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης, ότι έχουν το Δήμο Θεσσαλονίκης σύμμαχό τους. Ότι δεν είναι μόνοι, ότι η πόλη εξελίσσεται, αλλάζει, προοδεύει. Σας ευχαριστώ πολύ.